συνέχεια πειραματίζει με το στυλ σου. Αν πει εδώ μια φωτογραφία του τότε με το σήμερα, δεν σε. Και, όχι μόνο στην εμφάνιση και τα μαλλιά και όλο το ντύσιμο, όλα, όλα. Ευχαριστώ. Όχι, μ' αρέσει. Δηλαδή, ενώ νομίζω ότι γενικά είμαι πολύ σοβαρή και μαζεμένη, έχω μέσα μου ένα κοριτσάκι που θέλει να κάνει αυτά τα πράγματα, τα κοριτσίστικα πολύ. Τώρα είσαι πιο ροκάκι, θα σε έλεγα, το στυλ σου. Ναι, πάντα η νοοτροπία μου αυτή ήταν. Απλώς η αλήθεια είναι ότι όσα πράγματα και να έχεις στο μυαλό σου ότι θες να φορέσεις από ρούχα και από στυλ και να δοκιμάσεις, δεν είχα το θάρρος να το κάνω με τα παραπάνω κιλά. Πόσο κιλά μπορώ να πω, πόσο έχεις χάσει? 35, ναι. 35. Και έχω άλλα 8. Εξήγησε μου λίγο με τη μαμά σου, τι συμβαίνει και ξεχνάει τόσο πολύ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι που γίνεται τελευταία. Από τότε που θυμάμαι τη μαμά μου ήταν αφηρημένη. Ναι. Όπως επίσης είναι πολύ σίγουρο ότι μόλις δει τη συνέντευξη θα το ακούσω πάλι για αυτό το θέμα. Γιατί μου λέει, γιατί βγαίνεις και τα λες αυτά? Εντάξει, θα νομίζουν ότι είμαι αφηρημένη. Της λέω, μα είσαι αφηρημένη, δεν θα νομίζουνε. Δεν ξέρω, όταν έχει να κάνει με τη δουλειά της είναι πολύ σοβαρή, αλλά με τα γύρω-γύρω είναι λίγο έτσι. Είχε πάει και σε λάθος γάμο και μπέρδεψε τις ώρες, τις μέρες, τα πάντα, αλλά πήγε κανονικά. Έπιασε την ύφη, της είπε πώς αδυνάτησες έτσι, έχεις γίνει καταπληκτική, μπράβο. Και αυτή κοιτάζει. Γιατί δεν την είχε καλέσει κανένας, δεν την ήξερε κανένας από το γάμο και κοιτάζει, λέει, τι κάνει αυτή εδώ. Ίδωλο. Παιδιά, μάλλον θα πήγε νωρίτερα λογικά, έτσι. Την ύφη, θα πήγε στον προηγούμενο γάμο. Είναι σε κάτι εκκλησίες.